Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Μία κρέπα του δρόμου και μία κρέπα καθιστή, τι διαφορά έχει? Όταν έχουμε μία κρέπα στο χέρι, σημαίνει ότι τα υλικά δεν δένονται όπως πρέπει. Άρα λοιπόν αλλάζει γεύση. Περίμενε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Άμα θέλει να χορέψει και να τραγουδήσει, να πα στον Greek Idol. Και μην κοροϊδεύσει και εσύ τα κακά σου. Μπαίνει μπροστά. Μιλά στον πελάτη σαν ένα φιλαράκι. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Θα μπορέσει μέσα σε αυτές να πείσει τη Βίκη και το προσωπικό ότι μπορούν να συμπεριφέρονται όπως θέλουν όταν συναντιούνται για καφέ, όχι όμως την ώρα δουλειά στο μεζεδοπολείο. Εσύ μαγείρισε τώρα ή τι ρούχα, θα έχει ρούχα μαγειρά. Ήρθε με το μαλίσιο μένο, έτσι να μαγειρέψει. Μαγειρεύουν έτσι. Ναι, είναι κανείς εκεί? Ψάχνουμε ένα μάγειρα επιγόντος. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνη? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Αυτή την εβδομάδα, ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα μεζεδοπολείο στον Γκάζα. Η 30χρονη ιδιοκτήτρια είχε κρεπερί όταν αποφάσισε ότι στη μόδα είναι τα μεζεδοπολία. Εσείς θεωρείτε ότι κάνετε κάτι λάθος? Δεν ξέρω. Κάτι σωστό κάνετε? Σχεδόν τα πάντα. Πόσο στη μόδα είναι όμως το φαγητό που σερβίρει το εστιατόριο? 2 ώρες ηρωνεύεσαι και μου λες μαζί που πουλάς κατεψυγμένη σαβούρα, κατεψυγμένα κεφτεδάκια, κατεψυγμένο γάβρο. Πού εντοπίζονται τα υπόλοιπα προβλήματα της επιχείρησης, στις φιλικές σχέσεις της ιδιοκτήτριας με το προσωπικό? Σφίριξα και λήξε, ευχαριστώ πολύ, λήξε, καλά. Ή στην αιμονή της Βίκης ότι τα ξέρει όλα καλύτερα? Με το να σου πω δεν κάνουμε δουλειά. Λίγη εδώ το θέμα, δεν το συζητάω. Σύμπνεσαι σήμα εσύ για τη δουλειά. Για να βελτιωθεί η κατάσταση πρέπει όλοι να αλλάξουν άμεσα γραμμή πλεύσης. Έχει στον Γκάζι δίπλα σου 15.000 μαγαζιά με επιχειρηματίες με αρχίδια πραγματικά που έχουν 50 μαγαζιά και πας να τις συνταγωνιστείς αυτούς. Πώς μιλάω έτσι, εγώ μιλάω έτσι, εσύ δεν τρέπεσαι να σερβίρεις σαβούρα? Θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να σώσει το εστιατόριο? Εφιάλτη στην κουζίνα. Από το 1999 που ξεκίνησε η λειτουργία της Τεχνόπολης, το Γκάζι κατάφερε να κερδίσει τον κόσμο. Επιπλέον, η λειτουργία του σταθμού μετρό από το 2007 βοήθησε να αυξηθεί κι άλλο η δημοτικότητα της περιοχής. Παρόλο που το μεζεδοπολείο της Βίκης βρίσκεται σε ένα τόσο πολυσύχναστο σημείο, είναι σχεδόν καθημερινά άδειο. Η Βίκη αποφάσισε να καταργήσει τις κρέπες, πιστεύοντας ότι αλλάζοντας μενού θα προσέλκυε περισσότερους πελάτες. Οι πελάτες δεν συμμερίστηκαν την άποψη της ιδιοκτήτριας και έτσι η Βίκη ζήτησε από τον Έκτορα Μποτρίνη να τη βοηθήσει να καταλάβει το γιατί. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Τι κάνετε, είσαι η? Η Βίκη. Η Βίκη. Η Βίκη, φαντάζομαι είσαι ιδιοκτήτρια. Ναι, ναι. Καλημέρα, Γιώτα. Με τι ασχολείσαι? Εξυπηρέτηση πελατών. Ξέρεις, κοινότυπα. Α, εξυπηρέτηση πελατών, νομίζω ότι είμαι στο δημόσιο. Όχι, όχι, καμία σχέση. Τι γίνεται, πώς πάνε οι δουλειές? Λίγο πεσμένα αυτή την περίοδο, αλλά ελπίζουμε να είστε καλύτερα. Ορίστε. Χαίρομαι πολύ. Εγώ είμαι η Κουζίνα, Ελλήνη. Τι κάνετε, καλά? Γεια σας. Εσύ, με τι ασχολείσαι? Σερβιτόρα. Για πες μου λοιπόν, μου πες ότι η δουλειά είναι πεσμένη. Αυτή την περίοδο λίγο. Να καθίσουμε καλύτερα. Ναι, φυσικά. Καθίστε. Μάλιστα. Τη διακόσμησες, την επιμελήθηκες? Λίγο πολύ, ναι. Ωραία. Σαν κρεβατοκάμαρα μου φαίνεται, όμορφο. Καινούριο μαγαζί? Σχετικά. Είναι, λειτουργεί γύρω στα 4 χρόνια. Λειτουργούσε με άλλη ιδιότητα μέχρι τώρα. Λειτουργεί. Άλλη ιδιότητα τι δηλαδή? Ως εστιατόριο. Εστιατόριο κρεπερί. Και από κρεπερί το άλλαξε σε μεζεδοπολείο. Γιατί? Είπα έτσι να προσαρμοστούμε λίγο στην περιοχή. Εσύ πού νομίζεις ότι είναι το πρόβλημα του εστιατορίου σου? Η αλήθεια είναι ότι θέλω να περνάνε όλα από τον δικό μου έλεγχο, από τα δικά μου μάτια. Το προσωπικό ποιος το διάλεξε, πού τους βρήκες δηλαδή? Με τα κορίτσια γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, δουλεύαμε μαζί κάποια στιγμή, οπότε έτσι μια και ήμασταν μια καλή παρέα, είπαμε... Να κάνετε το μαγαζί, γι' αυτό και έγινε μόνο γυναίκες φαντάζομαι, έτσι? Και κάτι άλλο, αυτό το πράγμα το έχεις φτιάξει μόνη σου, με δικά σου χρήματα, έχεις πάρει δάνεια? Έχω πάρει ένα δάνειο, ελπίζω να μην φτάσουμε στα σημεία να δυσκολευτούμε για την αποπληρωμή του δανείου και τους μισθούς των υπαλλήλων. Εσείς θεωρείς ότι κάνετε κάτι λάθος? Δεν ξέρω. Κάτι σωστό κάνετε? Σχεδόν τα πάντα. Όλα σωστά. Το καλύτερο μαγαζί που έχεις δουλέψει, πού ήταν, σε ποια περιοχή?
Στην Κέρκυρα. Και τι ήταν, εστιατόριο, γκουρμέ. Εστιατόριο κρεπερί. Ωραία. Βέβαια, προσπαθήσαμε να προωθήσουμε ένα λίγο διαφορετικό στυλ κρέπας, όχι το εμπορικό, το λίγο πιο ποιοτικό. Πιο ποιοτική κρέπα. Πιο ποιοτική εννοώ, όχι η κρέπα που είναι στο χέρι, παίρνουμε και φεύγουμε. Άρα, κρέπα κάθε στιγμή. Ναι, ναι. Δεν αλλάζει η ποιότητα, αλλάζει. Σαφώς αλλάζει και η ποιότητα και η γεύση. Δηλαδή, μία κρέπα του δρόμου και μία κρέπα καθιστή, τι διαφορά έχει? Όταν έχουμε μία κρέπα στο χέρι, σημαίνει ότι τα υλικά δεν δένονται όπως πρέπει. Άρα λοιπόν αλλάζει η γεύση. Περίμενε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, είμαστε ένας προηγούμενος πελάτης καθιστός. Ωραία. Άρα τι θα κάνω? Θα στείλω το φίλο μου να πάει απέναντι που κάνουν την κρέπα στο όρθιο, θα τη φέρει εδώ, αλλάζει κρέπα, όχι. Σαφώς και αλλάζει γεύση. Ωραία, τότε θα μου δώσεις έναν κατάλογο να δω. Θα τα πω μετά. Ναι, φυσικά. Ευχαριστώ. Γιώτα, φέρνεις ένα κατάλογο, σε παρακαλώ. Θα βγει εγώ κάτι εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κατάλογος θυμίζει νοικιακό σπα. Γι' αυτό βγήκε ένα από πίσω. Πεντικιούρ, μανικιούρ, τατού, μασάζ, χαλάουες, ό,τι θέλετε. Περάστε, κύριε. Γεράρες από κάτω, τον βλέπω να έχει άγριες διαθέσεις. Μην αγώνεσαι. Μην αγώνεσαι. Δεν θα τα βγάλει εύκολα πέρα μαζί μας. Όλα θα πάνε καλά. Όχι, δεν αγώνομαι. Απλά σας λέω, γεράμε τσαμπουκά. Μην μας πάρει τον αέρα. Ξεκινάει λοιπόν, έχει έναν κατάλογο πάρα πολύ μικρό, οι σαλάτες, τα μεζεδάκια μας, για να σας ανοίξουμε την όρεξη. Πάλι μεζεδάκια και μετά πάμε θαλασσινό αεράκι. Και έχει αθερίνα τηγανητή κατεψυγμένη, καραμαράκια τηγανητά κατεψυγμένα, γάβρος τηγανητός κατεψυγμένος, γαρίδες τηγανητές κατεψυγμένες. Νομίζω ότι το αεράκι έρχεται από τη Σιβηρία και τα έχει παγώσει όλα. Θα μου πεις, τι κάνεις? Η τηλεόραση είναι δική μου και εδώ μέσα μόνο εγώ μιλάω και κανένας άλλος. Δεν έχουμε πρόβλημα, οπότε τι κάνεις, κοπέλα μου? Εδώ γράφει για να δέσει το γλυκό. Βάμε πως στο τέλος μας δέσουν όλους μαζί εδώ πέρα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι υπάρχει μια προχειρότητα. Αυτός μόνο κατάλογος δεν είναι. Κάνει για φαράση. Μπορεί να κάνει για σουπλά. Ένα πολύ καλό σουπλά. Μαζεύουμε, καθαρίζουμε, τίποτα. Όπως και ο χώρος εδώ. Νομίζω πολύ πρόχειρος. Θυμίζει μια κρεβατοκάμαρα σπιτιού που βάλαμε τραπεζοκαθίσματα. Δερματίνη πλαστικά που καίγει το κόλο όταν κάθεσαι μετά από 5 λεπτά. Λες, αμάν Χριστέ μου, να φέρω το φαγητό, να σηκωθώ να φύγω. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι όλα πάρα πολύ μέτρια. Θα μας λυθούν πολλές απορίες, αλλά νομίζω δεν πρέπει να έχει απορία η ίδια ιδιοκτήτρια, γιατί το μαγαζί δεν δουλεύει. Παρακαλώ, να παραγγείλω. Αμέσως. Είμαι όλη αυτιά. Εσύ τι θα έτρωγες αν έρχεσαι εδώ? Δηλαδή, τι μου προτείνεις? Καλά, δεν τρώω τα πάντα γιατί όλα είναι υπέροχα. Ακόμη και αυτό το θαλασσινό αεράκι? Βεβαίως. Αλλά με ένα κιλοούζο, ναι, συνδυάζονται. Με ένα κιλοούζο, ξεχνάς ότι είναι και κατεψυγμένα. Σωστά. Λοιπόν, άρα τι μου προτείνεις? Μια ρόγα παρμεζάνα για αρχή. Αυτό το κοτόπουλο το διαβολικό. Ναι, είναι τέλειο. Είναι καθαρό εμ ελληνικό προϊόν του καταστήματος. Καθαρό εμ. Κάτι άλλο καθαρό εμ. Κάτι καλό καθαρό εμ. Λοιπόν. Τώρα το διαβάζεις κι εσύ, ε. Μα σε βλέπω και τα χάνω, δεν μπορώ. Κοίταξε καλύτερα. Όχι, το έχω. Πίτα εξοχής. Τι είναι αυτό? Είναι έκπληξη. Ωραία. Και θα μου φέρεις τότε γάβρο τηγανητό ή χταπόδειξη δάτο, τι θέλεις? Χταπόδειξη δάτο. Καρμπονάρα, μπολονέζι, ναπολιτέν. Ναπολιτέν, που είναι και πιο απλή. Ωραία λοιπόν, περιμένουμε. Να είσαι καλά. Έτοιμη σε μορφή αστραπής. Ευχαριστώ κι εγώ. Αν το δροσερό αεράκι το επιτρέψει. Σαφώς. Αν δεν παγώσουμε μαζί του μέσα σε κάποια κατάψυξη που έχουμε χώσει τον γάβρο για την αθερίνα. Και από εκεί στο τηγάνι μας. Φρέσκο τηγανισμένο. Βετούζα! Παραγγελία! Για πάμε! Τώρα, λοιπόν, τώρα ετοιμάζεις τα πόδι και φέρε μου και το κοτόπουλο, σε παρακαλώ. Κοτόπουλο, πιπεριά. Αμέσως, αμέσως. Και κόκκινη σαλτσούλα. Απορώ με τη σερβιτόρα πάντως. Αυτό δεν είναι μενού. Τι άλλο θες? Την καλύτερη έχεις εδώ. Για μένα το ξέρω, αγάπη μου, το είναι. Ξέρω. Όλη αυτή η δερματίνη έχει πιάσει φωτιά ο κόλος μου. Κόκκινα παντού, μαύρα. Νομίζεις ότι από στιγμή σε στιγμή από την κουζίνα θα βγει σερβιτόρα η μαγείρισα, αλλά θα βγει μαντάμ δεν μποβαρή. Καμζάνα είναι αυτή. Τι πούμε, ε? Φέρε κουτάλι λίγο, Λίλη, σε παρακαλώ. Λίλη, κουτάλι. Ναι, εμένα μην φωνάζεις. Λίλη, κουτάλι, λέει. Κουτάλι σου φαίνεται, βέλε μαχαίρι. Κες θερμίδες χωρίς να κινήσει. Χριστέ μου. Σε λίγο, ποια είναι η πρώτη εντύπωση του σεφ μας για την ποιότητα του φαγητού? Ξέρω το κοτόπουλο του διαβόλου. Μάλλον θα τους πάρω διάολος, είναι σκληρό σαν πέτρα. Ο Έκτορας Μποτρίνη αντιδράει έντονα για τις επιλογές υλικών. Δύο ώρες, ηρωνεύεσαι και μου λες μα***.
που πουλάς την κατεψυγμένη σαβούρα, κατεψυγμένα κεφτεδάκια, κατεψυγμένο γάβρο. Η φιλία ανάμεσα στη Βίκη και τη μαγείρισα περνάει κρίση. Απλά τα είπα. Λίγια, περίμενε. Πληρώνεις ένα μάγειρα αυτή τη στιγμή. Σε παρακαλώ, άκουσέ με. Αυτά που μιλάω εγώ. Εφιάλτης στην κουζίνα. Εφιάλτης στην κουζίνα στον Γκάζι. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε την επιχείρηση της Βίκη στον Γκάζι. Νομίζεις ότι από στιγμή σε στιγμή από την κουζίνα θα βγει σερβιτόρα η μαγείρισα, αλλά θα βγει μαντάμ ντε Μποβαρί. Ο σεφ μας διαπίστωσε ότι το μεζεδοπολείο ειδικεύεται στα κατεψυγμένα. Θαλασσινό αεράκι. Και έχει αθερίνα τηγανητή κατεψυγμένη, καραμαράκια τηγανητά κατεψυγμένα, γάβρος τηγανητός κατεψυγμένος, γαρίδες τηγανητές κατεψυγμένες. Νομίζω ότι το αεράκι έρχεται από τη Σιβηρία και τα έχει παγώσει όλα. Κάτσε, περίμενε λίγο, τώρα βλέπω τα σορτσάκια. Έλα, μαντάμ, λίγο, πάμε. Ε, κορίτσια. Α, έλα, sorry. Όχι αυτό, πάρ' τα άλλα εσύ πρώτα. Πάντως αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Κάγκελα ή προσκέφαλο κρεβατιού. Δεν αντέχω άλλο. Κάτα ρε αφεντικό εδώ. Ε, ματεριά στην κουζίνα. Ας ρίξουμε λίγο το επίπεδο. Καρίζουν σαν γκώτες. Φαντάζομαι θα γίνεται σαν την κουζίνα. Κατού τα λέω, βλέπω. Καλή και όρεξη. Κατού, κατού. Χαίρετε, χαίρετε. Κάνε αργά πάρα ποτέ. Έτοιμος να ζήσεις την πιο τέλεια εμπειρία. Βέβαια. Σπαγκέτι από πιπέν. Από κονσέρβα είναι. Θα δοκιμάσεις και θα μου πεις, νομίζω όχι. Θα πω δεξιδάτο, σίγουρα για το κονσέρβα, θα ήταν κι εγώ. Πίτα εξοχής, handmade. Συνάδελφος, περάστε παρακαλώ. Τυράκι για τη μακαρονάδα μας. Μια σαλατίζα για να κατέβει πιο εύκολα το φαγητό. Ρόκα παρμεζάνα. Και φυσικά, το αγαπημένο. Διαβολικό κοτόπουλο. Πολύ ωραία. Πολύ, πολύ καλή σου απόλαυση. Να είσαι καλά. Θέλω να ξεκινήσω με το χταπόδι, το οποίο φαίνεται να είναι πολλών ημερών. Δεν έχει μυρίσει βέβαια, αλλά έχει αλλάξει το χρώμα του, σίγουρα δεν είναι φρέσκο. Και τίποτε το ιδιαίτερο. Τα μακαρόνια δεν υπάρχει καν λόγος να τα δοκιμάσω. Έχουν γίνει νούμερο 78. Η κατάσταση είναι για τα γέλια. Βλέπουμε ότι τα μακαρόνια είναι παραβρασμένα. Η Ναπολιτέν που λέει ότι είναι φρέσκα και δροσερή, μια σαν είναι κόλλα. Τα γκουβάρι. Η σαλάτα είναι πραγματικά για το μας λέει ρόκα και μόνο ρόκα δεν έχει. Έχει ρόκα, μαρούλι, καραμπόκι. Μάλλον με πέρασε για κότα. Και αυτό μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλη τη ρόκα την έβαλε κάτω από αυτή την πίτα. Τη διαολόπιτα όπως θέλει. Ορίστε, θα μπορούσε να κάνει αυτό, να βάλει τη ρόκα. Τουλάχιστον να μας λέει ότι είναι ρόκα η σαλάτα. Ξέρετε το κοτόπουλο του διαβόλου. Μάλλον θα τους πάρω διάολος, είναι σκληρό σαν πέτρα. Θεωρώ ότι αυτό που είναι το καλύτερο τους πιάτο και σαλάτα είναι για τον Συγγνώμη για το πέος. Δεν είναι τόσο άσχημα τα φαγητά. Δεν κατάλαβες. Όχι, δεν είναι τόσο άσχημα. Είναι πολύ καλά. Δεν αλλά νομίζω να τολμήσει να πει κάτι για τα εντάξει, φαγητά. Κάτι θα βρει. Να είσαι σίγουρη. Δικό του το πρόβλημα, όχι δικό μας. Αυτό, μας. Ναι, δεν είπα εγώ. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω με ποιο πιάτο να πάω στην κουζίνα. Νομίζω θα πάω με τη ρόκα παρμεζάνα, γιατί η σαλάτα δεν είναι στάνταρ. Λίγη φαντασία, θέλουμε λίγη γνώση και λίγη ισορροπία στο χέρι. Οι παλιοί λέγανε ότι για να φτιάξεις μια σαλάτα χρειάζονται 4 άτομα. Ένας άσωτος για το λάδι, ένας φιλάργυρος για το ξύδι, ένας τρελός να την ανακατεύει. Το τέταρτο θα σας το πω μετά στην κουζίνα. Κάτσε, παιδί μου, μην τσουτσουλάστο. Καλά, να σας πω. Σαν κλώσσες κάνετε. Τι να κάνουμε, είμαστε γυναίκες, είμαστε. Πες ότι είναι το έτσι εδώ. Τηλεόραση. Πολύ ψηλά την έχετε, να την κατεβάσετε εδώ με τα φαγητά. Όχι, όχι, βλέπεις καλύτερα. Όχι, είναι καλά, είναι καλά. Είχαμε, αλλά δεν μας θα σου πω, αυτό πώς σου φαίνεται. Πολύ ωραία. Ε? Σαλάτα. Τα κουρτώνω, ξέρεις, δεν τα φτιάχνεις μόνο σου. Ναι. Ξέρεις, γιατί τα φτιάχνεις. Γιατί έτσι έχω πάρει εντολές. Έχεις πάρει εντολές. Όπως βλέπω τα μικροκύματα, σύννεφο. Είναι. Όχι σύννεφο, εντάξει. Έβαλες 3 φύλλα ρόκα κάτω από την πίτα σου. Και εδώ το έχεις την κάρη με μαρούλι. Όταν λέμε ρόκα παρμεζάνα, είναι ρόκα παρμεζάνα, δεν είναι ρόκα μαρούλι παρμεζάνα. Γιατί όμως δεν τρώει μαρούλι μαζί με τη ρόκα. Παιδιά, είναι μια σαλάτα που είναι μια συνταγή που πρέπει να ακολουθείτε. Ρόκα παρμεζάνα και δεν θέλει τα παρμεζάνα τριμμένη, θέλει φλίδες. Η ρόκα παρμεζάνα κάθε φορά έχει δική τη συνταγή. Συμφωνώ και εγώ με το θετικό. Εγώ δεν νομίζω. Η ρόκα παρμεζάνα είναι μια συνταγή ιταλική που ακολουθείτε έτσι. Αλάτι έβαλε. Ακολουθεί εντολή. Αλάτι βάζουμε στο τραπέζι. Γιατί κάποιο θέλει πολύ, κάποιο θέλει παραπάνω. Λίγο. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε λίγο και αν θέλει κάποιο προσθέτη. Αν κάποιος άλλος θα το πει, για να κάνεις μια σαλάτα θέλει 4 άτομα. Ναι. Ο τέταρτος είναι ένας σοφός για να βάλει το αλάτι.
Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχει αλάτι, θα πείτε ότι μέσα δεν υπάρχει σοφό, έτσι δεν είναι. Αλάτι, σου είπα μια φορά, βάζουμε στο τραπέζι. Σε όλα τα φαγητά βάζουμε στο τραπέζι. Όχι στο τραπέζι, τι τα ανοίγανε. Όλα τα φαγητά είναι πεθαμένα. Και αυτά είναι πεθαμένα. Τι. Πεθαμένα. Δεν είναι τίποτα. Δεν σου κάνουν την αίσθηση να το φας. Δεν είναι ψόφια. Δεν είναι. Το φαγητό πρέπει να είναι νόστιμο. Να το βλέπεις και να λες άνω, στρώγω να τα σάλια. Αυτό είναι τίποτα. Αυτό το μαγειρεύεις όταν κάθεσαι σπίτι σου μπροστά από την τηλεόραση και βλέπεις το σύριαλ. Εγώ δεν έβλεπα πολύ. Αλλά μάλλον το έχετε μπερδέψει. Έχετε κάνει το σπίτι. Επειδή εδώ το αισθανόμαστε λίγο σαν σπίτι μας. Ωραία. Οπότε λειτουργούμε λίγο σαν σπίτι και πρέπει, και πρέπει να είναι το φαγή όπως πρέπει. Αποφασίστε παιδιά τι θα κάνετε. Θα ανοίξετε μαγαζί ή θα κάνετε το χαβαλέ σας. Εσύ σε μαγείρισε τώρα ή τι ρούχα αυτά, έχεις ρούχα μαγειρά. Ήρθες με το μαλλί σιωμένο, έτσι να μαγειρέψεις. Μαγειρεύουν έτσι. Έχω την εντύπωση ότι το μόνο μηχάνημα που δουλεύει είναι αυτά δύο εκεί πέρα. Όχι, δεν είναι και τα υπόλοιπα. Η Ναπολιτέρ που σου είπα είναι σαν να μου έχει δώσει πολτό ντομάτας με ρίγανη και ό,τι άλλο έχει βάλει μέσα. Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα. Αυτό το κοτόπουλο του διάολου είναι να το πάρει ο διάολος και να το σηκώσει. Το σοτάρι. Γιατί είναι άσπρο. Το κοτόπουλο είναι μαύρο. Έτσι είναι άσπρο. Πρέπει να πάρει χρώμα. Να ροδίσει. Εκεί είναι η νοστιμιά. Βάζουμε ντομάτα και πιπερίες ομές. Οι πιπερίες είναι... Λάστιχο κι αυτές. Όχι λάστιχο, στραγάλι. Να το τρως και να το φτύνεις μετά. Όταν θα δούμε τη δική σας σαλάτα, να τη δείτε. Να το πείτε, αλλά που ξέρεις, νομίζω ότι έχετε μείνει στάσιμοι στη δεκαετία του 80. Καλή σας μέρα. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ που πάρω. Να είσαι καλά. Μας φώτισες. Ο Έκτορας ήρθε με πολύ τσαμπουκά, μόνο που δεν μας πέταξε τη σαλάτα στα μούτρα. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η τακτική του γενικά. Δεν μπορεί όμως να μας λέει γιατί δεν βάλαμε αλάτι στη σαλάτα. Η Βίκη πρέπει να καταλάβει ότι η γαστρονομία εξελίσσεται συνεχώς. Αν συνεχίσει να μένει έτσι στάσιμη, καλύτερα να ανοίξει κομμωτήριο. Πήγες παράταση. Έλα. Μα εγκατέλειψες. Μην ξαναγυρίσεις. Σφίριξα και έλειξες. Ευχαριστώ πολύ. Η χθεσινή μέρα δεν άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στον Έκτορα Μποτρίνη. Θα έχουν σκεφτεί σοβαρά οι τέσσερις γυναίκες όλα όσα τους είπε. Απλά περιμένω. Τι είναι ο τραγούδι. Να ξανά. Είναι ωραία. Περιμένω να το πει. Ω, καλώς να βρίσκω. Καλά. Τι καθόμαστε και τραγουδάμε. Εδώ είναι έτσι να λέει. Ένα μίνι παρτάκι πρέπει να τραφέ. Πότε θα γίνει προετοιμασία. Όταν θα έρθει ο αφεντικό. Να μου πει δεν έχει αναγκαίο προετοιμασία. Εσύ τα έχει όλα έτοιμα. Απλά να τα ζεσταίνει θέλει. Τέλο πάντων, μέχρι να έρθει, πάω μια βόλτα στην περιοχή και θα πούμε αργότερα. Μάλιστα, κυρίε Μήπως γνωρίζεις το μεζεδοπολείο της Βίκης που είναι εδώ στη γωνία. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρεις. Εσύ. Το μεζεδοπολείο της Βίκης το ξέρεις. Είναι στη γωνία. Δεν έχω δει, όχι. Δεν ξέρω. Να σε καλά. Το έχω ακουστά, έχουν πάει κάτι φίλοι μου. Και πώς τους φάνηκε? Μου έχουν πει ότι είναι καλύτερο το φαγητό. Γεια σας κορίτσια, εγώ Άνισα. Γιατί άρχισες? Ας φορά δίνεται εσείς, όχι εγώ. Θα σου δίνει κάτι. Εσύ πληρώνεις, δεν είναι θέμα. Έγινε κάτι. Μέσα γρήγορα, όχι μετά απολύτως. Το μεζεδοπολείο της Βίκης είναι 100 μέτρα πιο κάτω, το ξέρετε? Ναι, το ξέρουμε, έκανε κρέπες παλιά, τώρα γίνει μεζεδοπολείο. Έχετε πάει φαγητό? Δεν είναι πολύ καλό. Γρήγορα, αρχίζουμε, καθαρίζουμε. Στρώνουμε. Χθες, όχι σήμερα, χθες. Δεν μας άρεσε και δεν ξαναφύγαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να ακούγα τουλάχιστον μία καλή κουβέντα. Είτε το ξέρουν, είτε το φαγητό δεν είναι καλό. Τελικά νομίζω πως ο κόσμος μία μικρή άποψη την έχει. Στο άδειο εστιατόριο, η Βίκη και οι φίλες της συνδυάζουν την εργασία με τη χαρά. Ενώ και η Λίλη βρίσκει τρόπο να γεμίσει το χρόνο της, αφού παραγγελία δεν προβλέπεται άμεσα. Μπράβο, ρε κοριτσάκι μου. Τι έγινε? Οπ, χαίρετε. Καλά. Πολύ ωραία εμείς. Ήρθε... Σε περιμένει. Τροκωμένη. Είναι όλη αυτιά μου. Καλά. Εδώ πάει. Τι έγινε, ξεπόλη, τι δουλεύεις? Καλά. Καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά, μαζεύτηκε στο μαγαζί, ε. Τι να κάνουμε, κάποια στιγμή έπρεπε. Κάποια στιγμή έπρεπε, αλλά το μαγαζί είναι συνέχεια κλειστό. Τώρα που πήγα και ρώτησα, ξέρεις τι μου είπε ο κόσμος? Ότι δεν ξέρουν που είναι το μαγαζί. Ναι. Και μου είπαν ότι το φαγητό είναι μέτριο. Θα φροντίσουμε λοιπόν να το μάθουμε. Ωραία, και να δείχνουν ότι το μαγαζί είναι συνέχεια ανοιχτό. Δεν έχει ωράρια. Δηλαδή έρχεσαι και φεύγεις από το κουστάρεις. Δεν είναι έτσι όμως, πρέπει κάποιος να υπάρχει. Υπάλληλοι τουλάχιστον να δουλεύουν. Είναι βέβαιο ότι μέχρι να τελειώσει το αγαπημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Λίλης, ο πάγκος θα λάμπει ή θα λιώσει από το τρίψιμο. Πώς και σκέφτηκες να κάνεις αυτό το χώρο έτσι? Θα τα κάγκελα, παράδειγμα. Και η αλήθεια είναι ότι ο χώρος μου αρέσει. Σ' αρέσει. Και η καρέκλα στο ίδιο που καίγεται το κόλλος του ανθρώπου όταν κάθεται? Επειδή το όλο σκεπτικό ήταν να κάνω ένα χώρο να αισθάνομαι. Σκέφτηκες να κάνεις μια κρεβατοκάμαρα που να μοιάζει με εστιατόριο.
Μία κρεβατοκάμαρα μαζί με το σαλόνι. Κατάλαβα. Και ας πάμε στο σαλόνι, λοιπόν. Αυτό το πράγμα εδώ που λες μπαρ και έχει πίσω όλο αυτό τον καθρέφτη, ναι, θυμίζει κάτι μπουά που κατεβαίνανε κάτω δεκαετίας περασμένης. Για να μην τα πολυλογούμε, πάω να αλλάξω. Πάω κουζίνα. Να ξεκινήσουμε από κάπου. Τι λες? Σε φιλώ. Εγώ θεωρώ ότι ο χώρος είναι και ωραίος και ζεστός και σεξι. Έχω βάλει το προσωπικό μου γούστο. Να σου πω, είναι μέσα. Τι? Είναι μέσα. Ναι, ναι, είναι μέσα. Να έρθει εδώ που να είναι. Εσύ. Να μην με βρεθείς με αυτόν. Τι έγινε? Καλά εσύ. Γεια σας. Αλλά δεν δηλώνεις, δεν σβήνεις ποτέ, ε? Όχι βέβαια. Παπούτσια δεν βάζεις? Αισθάνομαι πιο άνετα. Και εσύ όπως βλέπω σαν τουρίστα είσαι ρεντημένη. Δεν έχω. Να πάω να αγοράσει, αν είσαι μάγειρα, σε μάγειρα. Να αγοράσει το μαγαζί, όχι εγώ. Εσύ. Στη σάλα το πάρτι συνεχίζεται. Η Ίντα και η Ιώτα, που δεν πτωούνται από τα άδεια καθίσματα, αναδεικνύουν το ταλέντο τους. Το πρώτο πράγμα που έκανες, μόλις μπήκες. Έβαλες την ποδιά μου. Και άνοιξες την τηλεόραση. Όχι, τι ήταν. Από χτες. Λοιπόν, ξεκίνα τις προετοιμασίες, εσύ, εγώ πάω έξω. Α, έχουμε και ρόκα, βλέπω. Ναι, πήραμε. Ευτυχώς. Δεν έχει τίποτα έξω, οπότε μια χαρά είμαστε στην κουζίνα. Ξανάρθεις μέσα δηλαδή. Ποιος είσαι εδώ, έτσι, έτσι. Καλησπέρα. Καλώς τους. Πολύ καλά εσείς. Για φαγητό παρακαλώ. Πέραστε. Με λίγα λόγια, περιμένουμε μπας και έρθει καμία ψυχή, ε. Σαν Άγιο, να κάνουμε ένα τάμα. Και να, επιτέλους, λίγη δουλειά για τη Γιώτα. Έχει τίποτα καλό? Όχι, προσπαθώ να βρω πού είναι το κουμπί που κλείνει. Και γιατί δεν ρωτάς? Ποιο? Τηλεόραση. Γιατί δεν ρωτάς, θα σου πω. Καλησπέρα, μεγαλωμένοι συνεργάτες, αφεντικό. Έκανα μια πάρα πολύ ωραία παραγγελία για εσάς. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς πάει η κατάσταση. Οι κόκκινες καρέκλες με τη δερματίνη που προβλημάτισαν χθες τον Έκτορα Μποτρίνη φαίνεται ότι έχουν την ίδια επίδραση και στους μοναδικούς πελάτες του μεζεδοπολίου. Τι είναι αυτό? Κολοκυθοκεφτέδες. Εσύ τους φτιάχνεις? Εγώ τους τηγανίζω. Θα καταφέρουν να δροσιστούν οι δύο άνδρες με το νερό που τους σερβίρει η Ίντα? Έχεις παίξει... Δοκιμάζεις την αρχή του πάνω. Μικρός. Ναι, παίξει. Ωραία, πως έχετε και μελιτζάνες φρέσκες και ντομάτες. Θα το ψάξω. Να κάνεις μια πατέντα, μπας και μπορέσουμε και το κάνουμε κατεψυχνά. Ρε, εσύ είσαι θεός. Πώς συμβαίνει, αγόρια? Αν δεν θέλω παράπονα, ζητήσετε το καλύτερο, θα το λάβετε σε χρόνο ρεκόρ. Σε 1,5, 2, 3, 4, 5 λεπτά το πολύ. Ζάξω εγώ τότε αυτά. Εμείς εδώ μέσα έτσι δουλεύουμε. Και μια χαρά τα καταφέρνουμε. Μήπως και τα τηγάνια δεν σου κάνω, να έχουν πρόβλημα κι αυτά. Θες να παίξουμε λίγο τένις? Μην τις βάζεις ιδέες μόνο. Θα μπορούσαμε να το πούμε όπερα αντικαλατράβα. Καλή όποιο περάσει. Έλα που. Να σου πω, για τον Κοντόπουλο σου καλύτερα να πάρεις αυτό το μαχαίρι που είναι λίγο πιο μεγάλο. Βλέποντας εσένα μπροστά φοβάμαι να χρησιμοποιήσω μεγάλο μαχαίρι. Αυτό μου θυμίζει κάτι σαν λίμα νυχιών. Έκτορα, μη μου βάζεις ιδέες για τα μεγάλα μαχαίρια να χαρείς. Μήπως η ποντέτα είναι λίγο πιο δυνατή για να καροδίσει, να πάρει να κάνει κουρούστα απ' έξω ή όχι? Να το και η απορία που είχες. Έλα εδώ, Έκτορα, να το δεις. Το είπα κι εγώ. Έλα, είδες. Έκαμε ο Άγιος. Ναι, είναι κανείς εκεί? Ψάχνουμε ένα μάγειρα επιγόντος. Θα ήταν καλύτερα. Γεια, πώς πάμε? Πώς πάμε, καθυστερούμε. Δεν μας είπες 2 λεπτά, έχουν περάσει 25. Τι θα πω στον πελάτη τώρα, μου θέλει να το σκιώνει το ποτέ ακόμα για να περάσει η ώρα. Εσύ και ο Ευγένιος παθάρις. Τι να κάνω? Πήγαινε, ρίξε ένα τραγούδι καλή μου και θα ησυχάσει. Έλα, πήγαινε και αγγλείς. Μάλιστα. Άντε, καλή μου. Λες ότι είσαι τελειομανής. Ναι. Αυτό είναι τελειότητα. Και θα πει να είσαι τελειομανής. Ναι. Να σηκώνεσαι κάθε πρωί 6,5 ώρα, να πηγαίνεις στη λαϊκή αγορά, να βρίσκεις φρέσκα υλικά, να τις τα δίνεις, να τα μαγειρεύεις και να μην πεις καθόλου στην κουζίνα. Νόμιζα θα μου λύγεις να πάω στη θάλασσα, να τα ψαρέψω. Δεν είναι καθόλου πλάκα. Το να δουν τις μ***ες κατεψυγμένες και να τις δίνεις στον κόσμο είναι που τα μάρα. Και μην απορείς γιατί. Μα δεν του λέμε ψέματα. Μα το ρεύμα που και κατά ψυχή σου και τα έχεις όλα εκεί μέσα, ρε παιδί μου, το ίδιο πράγμα να σου θυγήσει. Φάτε τα εσείς. Δηλαδή οτιδήποτε βγαίνει κατεψυγμένο το έχετε πάρει. 2 ώρες ηρωνεύεσαι και μου λες
μαλακίες που πουλάς η κατεψυγμένη σαβούρα. Κατεψυγμένα κεφτεδάκια. Κατεψυγμένο γάβρο. Αύριο μάζεψε τους όλους, ελάτε απέναντι. Και άνοιξε το μαγαζί νωρίς, να σου πω εγώ ποιες αλλαγές πρέπει να κάνεις. Έλα μάζεψε τα κιόλα, το λαό όπως τα πέταξες. Ένα χιλιάδες όμως τα ακούμε και τελειώσαμε. Οκ, περιμένουμε. Πρώτη φορά έρχομαι στο μαγαζί και μετά από όλα αυτά που δοκιμάσαμε, δεν πιστεύω να ξανάρθουμε γιατί μόνο η σαλάτα άξιζε. Η κατάσταση μέσα είναι απαράδεκτη. Η Βίκη νομίζει ότι βρίσκεται στην κουζίνα του σπιτιού της και παίζει τη μαγείρισα. Όσο για αυτό που είπα χθες, το παίρνω πίσω. Δεν πρέπει να ανοίξει κομμωτήριο. Μάλλον θα πρέπει να ανοίξει σούπερ μάρκετ και να είναι πίσω από τον πάγκο των κατεψυγμένων. Δεν ξέρω αν ο Έκτορας έχει πρόβλημα με τα κατεψυγμένα. Εγώ όμως είμαι επιχειρηματίας. Και όταν θα έχει κόσμο το μαγαζί, φυσικά θα βάλω τα φρέσκα. Μα και εσύ σήμερα βρήκες, ρε Λίλη. Να σου πω. Να μου πεις τι, ό,τι και να μου πεις, δεν φτάνει. Με το να σου πω δεν κάνουμε δουλειά. Επειδή σου τα είπε ο Έκτορας, θα τα ακούσω εγώ. Για παρακαλώ πολύ. Λίγε εδώ το θέμα, Λίλη. Λίγε εδώ το θέμα, δεν το συζητάω καν. Σύπνησε σήμερα εσύ για τη δουλειά. Η σημερινή μέρα είναι σημαντική, αφού ο Έκτορας Μποτρινή θα τους μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα όπως τα αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Οι εργάτες ήρθαν στην ώρα τους. Ποιος θα τους ανοίξει όμως? Γεια σας, παιδιά, συγγνώμη, άργησα. Με συγχωρείτε. Ο σεφ μας περιμένει υπομονετικά τη Βίκη που και σήμερα δεν κατάφερε να είναι απόλυτα συνεπή στο ραντεβού της. Στο μεζεδοπολείο ξεκινούν τελικά οι εργασίες για την ανανέωση του χώρου. Θα αντιληφθούν οι τέσσερις γυναίκες πόσο δρόμο έχουν για να πετύχουν κάτι καλύτερο. Τι έγινε, ξυπνήσαμε βλέπω, καλά. Ξυπνήσαμε. Η άλλη που είναι? Είναι καθοδόν. Στο μαγαζί καθυστερημένη, εδώ καθυστερημένη. Υπερβολές, υπερβολές. Υπερβολές. Γεια σας, καλημέρα. Καλά. Στην ώρα σου βλέπω, πάντα εσύ. Αφού ξέρετε βρε παιδιά, το πρωινό ξύπνημα δεν το αντέχω. Το μαγαζί όμως είναι μαγαζί, είναι επιχείρηση. Εσύ. Άμα θέλεις να χορέψεις και να τραγουδήσεις, ναι, θα πας στο Greek Idol. Αυτή τη βλέπεις, προσπαθεί, παίρνει παραγγελίες, τρέχει, κάνει ράνι. Εσύ δεν συγχοντάρεις και μην κοροϊδεύεις και εσύ τα κακά σου. Μπαίνεις μπροστά, μιλάς στον πελάτη σαν ένα φιλαράκι σου. Πολύ βασικό και εσύ είναι το ίδιο. Εσύ θα μπαίνεις στο μαγαζί και θα είσαι τυμμένος μάγειρας όταν μπαίνεις μέσα στην κουζίνα. Έτσι, έξω από την κουζίνα. Ναι. Ωραία. Εσύ λοιπόν, τα έχεις γράψει όλα στο γιατί το λέει. Γιατί συγγνώμη. Ό,τι ώρα θέλει ανοίγει, ό,τι ώρα θέλει κλείνει. Κανονικά ανοίγει την ώρα του το μαγαζί. Περίμενε, κλείνει την το ώρα. Το μενού πόση ώρα έκανε για να το κάνει? Πολλές μέρες. Το 90% κατεψυγμένα πράγματα. Το ωραίο της μαγειρικής είναι η δημιουργία. Δηλαδή είναι στο σπίτι δεν χρησιμοποιούμε κατεψυγμένα ποτέ. Όταν δουλεύω 18 ώρες σε ένα μένο γραφείο και δεν έχω κανένα να μου μαγειρέψει, πάω και παίρνω κάτι κατεψυγμένο και το σερβίρω. Όταν πάω σε ένα μαγαζί σαν πελάτη, την πουτάνα μου, θέλω αυτό που θα μου δώσει να το καλύτερο. Όταν δεν έχει πολλή δουλειά, σίγουρα θα δώσουμε και τα κατεψυγμένα. Θα βάλεις φρέσκα τώρα για να έχεις δουλειά. Αν βάλεις κατεψυγμένα, δεν θα έχεις ποτέ δουλειά. Γιατί άμα είναι να βάλεις κατεψυγμένα και θα κάνει ο άλλος, θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα το πάρει έτοιμο και θα κάτσει μπροστά στη τηλεόραση του να παίζει και να τρώει το γάμο κατεψυγμένο. Εγώ αν θα πάρω ένα μάγειρα να πληρώνεις ένα μάγειρα για να σερβίρει κατεψυγμένα. Έναν μάγειρα. Γιατί? Για να μαγειρεύει. Για να μαγειρεύει. Αν είναι γνώσιμο ότι είναι κατεψυγμένο, ξέρω ότι θα το φάω κατεψυγμένο. Πώς θα γίνει? Γι' αυτό δεν θα έχεις δουλειά ποτέ όμως. Μα δεν κοροϊδεύεις τον πελάτη. Δίπλα από σένα. Δίπλα από σένα. Υπήρχε ένα μαγαζί, Χρυσούλα. Το ξέρεις δίπλα από σένα? Το ξέρω. Που δούλευε την ίδια σαβούρα που κάνεις εσύ τώρα. Κατεψυγμένα για σπίνεται τώρα. Άλλαξε 5 πράγματα και έχει ουρά το μαγαζί της. Γιατί λοιπόν και εσύ να μην το προσπαθείς αυτό το πράγμα? Σε λίγο, ο σεφ μας θα διαπιστώσει εάν οι τέσσερις φίλες μπορούν να συνεργαστούν. Πώς θα εξελιχθεί η βραδιά που το μεζεδοπολείο πρέπει να ξανανοίξει? Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στον Γκάζι. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε το μεζεδοπολείο της Βίκης. Μήπως και τα τηγάνια δεν σου κάνω, δεν έχουν πρόβλημα κι αυτά. Θες να παίξουμε λίγο τένις? Η χαλαρή αντιμετώπιση της κατάστασης εκνεύρισε το σεφ μας. Ξαναγυρίσεις, σφίριξα και λήξες, έλειξες. Ευχαριστώ πολύ. Έλειξε. Κατά πρώτο κάνει ένα κοτόπουλο που δεν είναι κοτόπουλο αυτό που λέει στο μενού. Πώς λέει δηλαδή αυτό το κοτόπουλο? Μα δεν υπάρχει αυτή η συνταγή. Είναι δική της, να συμβάλλει όπως θέλει. Αλλά δεν μπορώ να λέω ότι αυτή η συνταγή είναι κοτόπουλο διάβολα. Σου ήρθε. Αλλά είναι συνταγή κλασική γαμμένη. Επειδή έχεις μου πει ένα όνομα με άλλη συνταγή. Αν σου, σου γράψει το μενού μουσακά. Ωραία. Και σερβίρω παστίτσιο, τι είναι? Μουσακά. Όχι, είναι παστίτσιο. Όχι, δεν είναι παστίτσιο. Άρα, γιατί δεν γράφεται μουσακά σε ένα παστίτσιο? Παραλλαγή ενός μουσακά και βάζει παστίτσιο με το. Ναι, όχι, φυσικά. Συγχαρητήρια. Στο μυαλό σας λέω ότι το έχετε κάψει τελείως. Έχεις τον Γκάζι δίπλα σου 15.000 μαγαζιά. Πιο όμορφα από σένα, με ταυτότητα, με επιχειρηματίες, με αρχεία πραγματικά που έχουν 50 μαγαζιά και πάντα να τις ανταγωνιστείς αυτούς. Πώς μιλάς έτσι? Πώς μιλάω έτσι? Εγώ μιλάω έτσι. Εσύ δεν τρέπεσαι να σερβίρεις σαβούρα?
Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. 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 Δεν 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 κάνω αλλιώς. Λίλη, περιμένει μισό λεπτό. Γιατί έχω να σα πάρει πολύ αέρα. Η αλήθεια είναι. Έτσι είμαι εγώ. Η αλήθεια είναι όμως. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει μέσα τα ψάρια σου αυτά τα βγάζει. Μην τα βάλει. Μην τα βάλει. Γιατί ο γιατρό έχει πει ότι πρέπει να είναι σιγάβρο κατεψημένο ψάρο και φταίδε. Θα το εκτιμήσει ο πελάτη. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι και δύσκολο. Άρα λοιπόν, αφού δεν είναι δύσκολο, δεν έχει δώσει μια ιδέα εσύ. Δεν είναι δύσκολο. 150 φορές το έχω πει και δεν με ακούς. Εσύ κανένα δεν ακούς. Θα ακούσει εμένα. Όταν πήγα την πρώτη μέρα, λέω τηλεόραση στην κουζίνα, δεν θέλω. Εδώ είναι το μαγαζί μου και αν γουστάρει. Γιατί δεν βάζει μπροστά να βγει να κάτσει σε ένα γραφείο και να τη βλέπει. Αν το πέσει επιχειρηματία 100%. Βγει έξω και δεν τηλεόραση. Αφού είμαι όλη μέρα στο μαγαζί. Με ουσία είναι μία. Ο δρόμο είναι προ την ποιότητα και να κάνουμε καλό φαγητό. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε να αλλάξουμε και το μαγαζί λίγο. Σε αυτό θα βοηθήσετε κι εσείς πηγαίνετε και εμείς πάμε για ψώνια. Είμαστε μέσα τέλεια. Το αφεντικό μου έχει όλη την καλή διάθεση να τα πάει καλά. Εμείς είμαστε μαζί της, την βοηθάμε και περιμένουμε το καλύτερο. Αυτό έχω να πω μόνο. Οι κοπέλες επιστρέφουν στο εστιατόριο για να βοηθήσουν στις αλλαγές του χώρου που φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει αρκετά. Η Βίκη πάλι έχει την ευκαιρία να επιλέξει μαζί με το σεφ μας καινούργια αντικείμενα για την επιχείρησή της. Και τα θεωρία που να φέρω. Στον Γκάζι βρισκόμαστε. Πρέπει να φτιάξουμε το μαγαζί να είναι νεανικό, καταλαβες. Άρα αυτά πώς τα βλέπεις. Αυτό εδώ θυμίζει λίγο κρεβατοκάμαρα. Όχι βέβαια, δεν ξέρω πού είναι. Θα πάρουμε και καρέκλες με ζωτοπολίου. Τι λες. Αχ, κάτσε. Άνετες. Ναι. Καλά, και οι δικές μου όχι ότι είναι άσχημες. Απλά και για το κόλο σου όταν κάθεσαι πολύ ώρα. Δηλαδή, χθες εδώ δροσίζεται. Αυτά εντάξει, μια χαρά είναι. Ένα 24ωρο έχει απομείνει μέχρι να ξανανοίξει το εστιατόριο και όλοι τρέχουν. Είστε ευχαριστημένοι, όλα πήγαν καλά. Μια χαρά, έχουμε διαλέξει ορισμένα πράγματα. Θα μπορέσετε να μας τα φέρετε. Μάλιστα. Σίγουρα. Δεν θα μπορέσουμε. Εδώ δεν θα προλάβουμε να ανοίξουμε. Θα έρθουν όλα στο χώρο σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Yes. Μετά από όσα μας είπε ο Έκτορας στο meeting, πιστεύω ότι το shopping therapy ήταν ό,τι έπρεπε. Είδαμε πολύ ωραία πράγματα, διαλέξαμε πολύ ωραία πράγματα και η βόλτα ήταν πολύ ευχάριστη. Το μάτι γίνεται. Καλά, μια πώς φάνει. Προχωράμε πολύ ωραία και πολύ γρήγορα. Συγχαρητήρια. Πόσο είναι πολύ φωτεινό, μοντέρνο χρώμα. Πραγματικά ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν. Εγώ παναλλάξω και πάμε κουζίνα. Θα πούμε σε λίγο. Γεια σου. Καλά. Θυμάσαι τι είπε ο Έκτορας, έτσι. Δουλειά, σοβαρότητα. Και δεν είμαστε σοβαροί εμείς. Δουλειά είπαμε πάνω απ' όλα. Τι έγινε. Καλά. Καλά. Λοιπόν, θα φτιάξουμε κάτι πολύ απλό. Κοτόπουλο του διαβόλου, την αυθεντική συνταγή. Και το μπαρ αλλάζει όψη. Όσο για την Ίντα, κάνει τις δικές της προσπάθειες για να δουλεύουν όλοι με κέφι. Γιατί λέγεται κοτόπουλο του διαβόλου. Πολλοί λένε ότι λεγόταν έτσι γιατί το ψήνανε πάνω σε δυνατή φωτιά που θύμιζε την κόλαση. Άλλοι πάλι λένε ότι λέγεται κοτόπουλο του διαβόλου γιατί είναι πάρα πολύ καυτερό. Βγάζουμε το λαιμό. Και μετά τραβάμε μια ευθεία μέχρι να χωρίσει την ουρά στα δύο. Αυτό είναι. Ξύνει το σκόρδο από επάνω. Ξύνει τα δύο λεμονιά, Έκτορα. Ναι, πάπρικα καυτερή λοιπόν. Ναι. Τσίλι, ωραία, αλάτι, θέλω πιπέρι και λίγα αρωματικά βότανα. Και ξύσμα λεμόνι έχουμε βάλει, ωραία. Μια χαρά είναι. Πρόσεξε τώρα. Τι κάνω. Περνάμε λάδι στο κοτόπουλο από όλες τις μεριές. Το γυρίζουμε και του κάνουμε ένα μασάζ. Εντάξει. Ναι. Βάζουμε αρκετό πιπέρι λοιπόν. Κοίταξε. Αφού είναι ναι. Διαβολικό, θα το κάνουμε διαβολικό. Άλλο λίγο λεμονάκι από κάτω. Το σκεπάζει λίγο. Το πατάμε εδώ εμείς. Ακόμη και η παραμικρή αισθητική παρέμβαση στο χώρο γίνεται για να ενισχύσει την ταυτότητα του μεζεδοπολίου. Να οι φλόγες του διαβόλου. Βάζουμε λίγο αλουμινόχαρτο έτσι ώστε η φωτιά να γυρίζει πάλι μέσα και να το ψήνει πολύ πιο γρήγορα. Ωραία. Και πάνω από αυτό βάζουμε ένα βάρος. Εμείς δεν έχουμε βάρος, βάζουμε την κατσαρόλα. Το σκεπάζουμε καλά, χαμηλή φωτιά πλέον, αλλά έχουμε κάψει πολύ καλά την ψησταριά μας για να γίνει ροδοκόκκινο. Φέρνει στο πιάτο το διαβολικό κοτόπουλο. Ο πατραχός μας. Λοιπόν, πάμε εδώ. Και είμαστε ταβέρνα, με ζωτοπολείο. Είσαι τέλεια. Και έχουμε το κοτόπουλο το διαβολικό. Απλά θέλει πολύ πάτημα. Πάω να αλλάξω, σε περιμένω έξω. Ωραία. Με το πιάτο του Έκτορα ενθουσιάστηκα. Ήταν πραγματικά ωραία. Αυτά που μας έδειξε ήταν πολύ κρίσιμα εμάς. Καλά, Θωμά, ζωγραφίζεις και γρήγορος, έτσι. Πολύ ωραία δουλειά, μπράβο. Θα δεις το μαγαζί, θα το γνωρίζεις στα μάτια σου. Πάμε εδώ κοντά, θέλω να σου γνωρίσω μια πολύ καλή μου φίλη. Πάμε. Το Γκάζι είναι ήδη γεμάτο κόσμο. Πού πηγαίνει όμως τη Βίκη ο σεφ μας? Δεν σου είχα να
Πόσο το μέρη μας. Καλά. Ήρθε ο Σωτήρας ο Μάλλης. Από εδώ η Βίκη. Χάρηκα πολύ. Και εγώ χάρηκα. Λοιπόν, η Βίκη έχει ένα εστιατόριο εδώ κοντά. Ναι. Να καθίσουμε να πούμε πέντε κουβέντες. Είχε δει απόγνωση, είχαμε πρόβλημα μεγάλο, θυμάσαι. Θέλω να φύγει να πάει να πουλάει τυρόπιδες. Τώρα όμως τους βλέπεις είναι εδώ, στην πρώτη γραμμή. Εύχομαι κάποια στιγμή πραγματικά να φτάσουμε κι εμείς εδώ. Στο χέρι σου είναι. Τώρα με τι ασχολείσαι, κουζίνα. Ακόμα έτσι κρατάς, δεν είσαι επιχειρηματίας. Όχι, όχι, όχι. Και εσύ μπράβο σου, βλέπω έχεις τόσο προσωπικό και είσαι εδώ με τον κόσμο. Μπλα, είδες. Πάνω σε αυτό που ξεκινήσαμε, έκτισε όμως. Δεν άφησε να πάει στην τύχη μόνο του. Και πάνε καλά και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Χάρηκα πολύ. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο. Να πάτησω καλά και φίλε μου, καλά ευχαριστώ. Και καλή δύναμη. Και αυτό που μας πρόσφερες εσύ, πιστεύω, ήταν αυτό. Γεια σας. Σας χαιρετώ κι εγώ. Και κουράγιο, ε! Αν χρειαστώ οτιδήποτε, ξέρω ότι μέσα θα είσαι εδώ. Πάντα, να το ξέρεις. Πόσο έτοιμη είναι η Βίκη να μιμηθεί το παράδειγμα της Χρυσούλας και να προσπαθήσει πεισματικά? Η ιδιοκτήτρια αυτού του μεζοδοπολίου στον Γκάζι έχει επιλέξει για προσωπικό τρεις φίλες της. Ο σεφ μας τις πρώτες μέρες διαπίστωσε τη χαλαρή αντιμετώπιση τους απέναντι στα πράγματα, αλλά και την κακή ποιότητα του φαγητού. Πώς θα εξελιχθεί η τελευταία μέρα στο μεζοδοπολίο? Η μεγάλη μέρα έφτασε και στο μεζοδοπολίο δουλεύουν όλοι από το πρωί για να είναι τα πάντα έτοιμα μέχρι το βράδυ. Ακόμα και η Βίκη ήρθε σήμερα στην ώρα της. Τι έγινε, καλημέρα. Καλημέρα. Πάσα πολύ ωραία δουλειά, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Όλα τα μαγαζί, έτσι. Τι κάνετε, καλά. Καλά, τι είναι αυτά εδώ. Είπαμε να τα κρατήσουμε για λίγο. Λίγο να βγάζω όλες που σταλάζετε πάλι μέσα. Γιατί το μαγαζί, όπως βλέπετε, αλλάζει. Μέχρι βράδυ πρέπει να είναι κούκλα. Εγώ πάω να αλλάξω πρώτα. Σε περιμένω μέσα, αν θέλεις, να δεις πέντε πράγματα. Αν θέλεις. Θέλω. Ναι, έλα. Γεια σου. Γεια σου. Καλά. Λες να βρει πάλι κάτι σήμερα να είμαστε πιο έκτορας. Όχι βέβαια, δεν πιστεύω. Γεια. Μια χαρά, ε. Καλά. Όπως βλέπω, πας πολύ καλά. Έχουμε κοτόπουλα φρέσκα. Λοιπόν. Και εσύ, εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι πασαρέλα. Ευχαριστώ. Κάτι άλλο, δεν φτάνει αυτό. Έλα εδώ, βοήθα. Δεν ξέρω τι θα τα κάνετε. Θέλω να το κάνω αυτό. Πόσες μέρες, ε. Εντάξει. Νομίζω αυτά εδώ δεν θα τα ξαναδούμε. Πάρτα. Όχι. Και αλλάχτε. Πάρε αυτά και πήγαινε έξω. Ναι. Εσύ ξέρεις τι να μου φέρεις. Κάτι να δέσουμε τα μάτια τους. Έχω. Ωραία, κάτι για να δούμε. Τι έχει σκεφτεί αυτή τη φορά ο Έκτορας Μποτρίνη? Μία ντομάτα στο καθένα, φέτα και παξιμάδια. Λοιπόν. Για βρήκα. Αυτά εδώ δεν ξέρω να σας κάνω. Θα φτιάξουμε μία ντοματοσαλάτα με φέτα. Απλά να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσετε. Έχετε όλα τα σύνεργα και τρία λεπτά. Πάμε. Μάλιστα. Λίλη. Οι τέσσερις φίλες πρέπει να αποδείξουν στο σεφ μας ότι μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά όταν στόχος είναι να φτιάξουν μια σαλάτα και όχι να τραγουδήσουν συγχρονισμένα. Η διάδα της Βίκης ή αυτή της Λίλης θα φανεί πιο επιδέξια? Παιδιά, είστε τελειωμένοι, εντάξει, δεν υπάρχετε. Άραγε θα αποκομίσουν κάτι από αυτή τη δοκιμασία ή τη βλέπουν ως μια ακόμη ευκαιρία για να ψυχαγωγηθούν? Έλα. Για μπρεζόν. Λίγη φέτα. Λίγη καλούτσικα τα πήγατε. Νομίζω με λίγη εκπαίδευση μπορείτε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε. Τέλος πάντων, το μαγαζί πρέπει να ανοίξει. Είμαστε πολύ πίσω. Εσύ θα καθίσεις να το τελειώσεις και εσείς οι δύο θα φύγετε, θα πάτε σπίτια σας. Θέλω να βάλετε ό,τι καλύτερο νομίζετε για να βγείτε έξω, να διαφημίσετε το μαγαζί για να γεμίσουμε απόψε. Το παιδί μας έβαλε να παίξουμε έδωσε, ήταν φανταστικό. Γελάσαμε απίστευτα, περάσαμε υπέροχα. Ταΐζαμε ένα στον άλλο και ήταν τρομερό. Τα πήγαμε πολύ καλά, νομίζω. Τα πήγες πολύ μέτρια, ε. Ελπίζω απόψε να τα πάμε καλύτερα. Πάλι μέτρια. Μέτρια, μέτρια. Απόψε πρέπει να αποδείξεις ότι τα ράσα κάνουν τον παπά. Σίγουρα. Η Βίκη αναλαμβάνει τα εντός, ενώ τα κορίτσια καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα επικοινωνιακά τους ταλέντα για να προσελκύσουν πελάτες. Να δούμε οι άλλες, θα τα καταφέρουνε. Αν δεν τα καταφέρουνε πάντως, είναι για λύπηση. Είμαστε στην περιοχή όπου έχει τα πιο πολλά μαγαζιά και τον πιο πολύ κόσμο. Οι δύο κοπέλες φόρεσαν ό,τι θεωρούσαν πιο κεντρικό, προκειμένου να τραβήξουν τα βλέμματα του κόσμου και να κερδίσουν την προσοχή του. Πες μου να είναι σε παρακαλώ. Περιμένω. Έλα με την παρέα σου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, άκουσα να λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά. Κοίταξε. Πώς το βλέπεις? Πάρε και αυτό. Πάρε και αυτό. Τέλεια. Ωραία, περιμένω όμως. Πρέπει να ακούσω το μεγάλο ναι, παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, πελάτες. Καινούργιο μαγαζί απόψε. 9 ώρα θα είστε εκεί. Μια χαρά. Θα είστε εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Ένα φύμε τι ώρα είναι. Κάλεσε 9. Τέλεια μέσα. Α, ευχαριστώ με μεγάλο ναι. Ναι, ναι. Φωνάζετε, δεν σας ακούω. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, παιδιά. Γεια σας. Με πήγες πάρα πολύ καλά. Αυτό που κάναμε σήμερα με τη Γιώτα ήταν πανεύκολο, γιατί εγώ τα πάω πολύ καλά και με τον τραγούδι και με τον χορό. Και σήμερα πιστεύω ότι το μαγαζί θα γεμίζει. Ναι, πιστεύω ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Και εγώ, και εγώ, και εγώ. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας, κορίτσια. Ήρθαμε. Και έγινε πώς πήγε. Καταπληκτικά. Καλά. Πολύ καλά τα πήγαμε. Ωραίο φορεματάκι, εσύ μικρή. Ναι, ωραίο. Και θα το κρατήσω απόψε. Το κοκκινάκι που πάει τελείωτο σχολεία σας. Τέλειο είναι. Θα κάνουμε δουλειά. Βοηθάτε σε ό,τι μπορείτε. Οκ, εντάξει. Ελάχιστα πράγματα έχουν απομείνει να γίνουν μέχρι τη στιγμή που το πεζοδοπολείο θα ξανανοίξει τις πόρτες του. Ο Έκτορας Μποτρίνη προσπάθησε μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα να τους αλλάξει μυαλά σχετικά με τον τρόπο δουλειάς. Θα καταφέρουν να κερδίσουν το απόψινό στοίχημα. Ακόμη και απ' έξω, η αλλαγή του χώρου είναι εμφανής. Η σάλα έχει αποκτήσει ταυτότητα και δεν παραπέμπει σε τίποτα άλλο παρά σε χώρο εστίασης. Τη Βίκη όμως δεν την αφήνει να χαρεί η αγωνία για την απόψινή προσέλευση. Προχωράμε να δούμε. Ας κάνουμε και καμιά ρεδουλίτσα μέχρι να έρθει καμιά παραγγελία. Αν δεν έρθει, θα κάτσουμε να τα φάμε δύο μας. Οι πρώτοι πελάτες φτάνουν και η Βίκη παίρνει μια προσωρινή ανάσα ανακούφισης. Είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ. Δεν υπάρχει λόγος για καθυστερήσεις με τόσα λίγα κουβέρ και το λόγο έχει τώρα η κουζίνα. Καλησπέρα, κουζίνα. Καλά. Καλώς, καλή αρχή. Και ευλογημένη. Αυτά είναι. Ωραία. Μία δεύτερη παρέα επιλέγει το μεζεδοπολείο. Στόχος όμως απόψε είναι να γεμίσει το μαγαζί. Και για την ώρα ο στόχος αυτός φαντάζει μακρινός. Σε αυτό το μπολ θα ανακατεύεις όλη τη σαλάτα. Βάλε αλάτι, πιπέρι, πάμε. Εδώ κάνουμε ένα πιάτο τελείως λαϊκό. Υπέροχα. Πάμε υπέροχα. Πάμε θαυμάσια. Έχεις δίκιο, γιατί έχουμε πολύ κόσμο, γι' αυτό πάμε υπέροχα. Πόσα άτομα είναι μπροστά. Τι ναι, έχω χάσει το μέτρημα. Ναι, θα πηγαίνουμε καλά αν είχαμε 300 άτομα. Πόσα είναι, δύο, πόσα τέσσερα, δύο παρακυρίες. Η Ίντα φεύγει ξαφνικά από το εστιατόριο, κάνοντας τη Βίκη να νιώσει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για την εξέλιξη της βραδιάς. Η Γιώτα θα συνεχίσει το σέρβις χωρίς την Ίντα, που φαίνεται ότι έδωσε όλη της την ενέργεια στη διαφήμιση του εστιατορίου και στη συνέχεια εγκατέλειψε την προσπάθεια. Να σας πω λίγο. Να λέμε πέρα στον κόσμο. Μια χαρά προχωράμε, ε. Ναι. Πού είπαμε. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι το φαγητό ήταν εξαιρετικό. Ο κόσμος πολύ δεν ήρθε. Μήπως ήταν καλό να κάνεις μια προσπάθεια ακόμα να φέρεις λίγο κόσμο. Εγώ είμαι μέσα σε όλα. Ωραία, για να μην πας με άδεια τα χέρια. Και αυτά ετοιμάσαμε απόψε. Μάλιστα. Τώρα εγώ τώρα δεν πρέπει να φύγω. Τι πρέπει να κάνεις κι εσύ. Να φύγω. Κάτι έτυχε με το παιδί. Ωραία, να φύγεις. Τι να γίνει, αφού είναι ανάγκη να φύγεις. Και στην κουζίνα τι θα γίνει. Θα μείνω εγώ στην θέση. Α, εντάξει. Τι να γίνει. Καλό βράδυ, Λιλί. Βάλε την μπλούζα και έλα μέσα. Έτσι δεν μπορώ να δουλέψω. Όχι, αποκλείεται. Και ενώ λοιπόν το διαβολικό κοτόπουλο ψήνεται, η μία σερβιτόρα παραφέρει κόσμο, η Λίλη έφυγε, στη σάλα δεν έχει μείνει κανείς. Τι θα γίνει σε αυτό το εστιατόριο. Ποιος ξέρει, ο είμαι. 50 μέτρα από το μεζεδοπολείο κυκλοφορούν εκατοντάδες άνθρωποι. Η Γιώτα καταλαβαίνει ότι θα παίξει το τελευταίο τους χαρτί για απόψε. Καλησπέρα, αγόρια. Γιατί είστε μόνοι σας εδώ. Τι να κάνουμε, έχουμε καλέσει τα παπάνε. Έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, δοκιμάστε ένα μεζεδάκι, παρακαλώ. Θα δείτε οπωσδήποτε για φαγητό στο νέο μας μεζεδοπολείο. Διαζόμαστε, πρέπει να φάμε εδώ από την Ελλάδα και να φύγουμε. Με απογοητεύετε πολύ, παιδιά, πραγματικά. Πραγματικά. Ευχαριστώ. Θα δοκιμάσει ένα μεζεδάκι, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Νέα συνταγή του Έκτορα Μποτρίνη. Νέο μεζεδοπολείο, νέες γεύσεις εδώ ακριβώς δίπλα. Θα μας κάνεις την τιμή. Φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν θα μας κάνεις. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Δεν είδες αν μου πάει η ποδιά. Μια χαρά. Νομίζω ότι πρέπει να τη βάζεις συνέχεια. Αλλά να δουλεύεις κιόλας. Hey! Παιδιά, δουλειά σου, δεν είμαστε στο μαγαζί μας εδώ! Περάστε δίπλα! Είμαστε 20 μέτρα! There you go! Very good! Would you like to join us? We're just ate! We just ate!
Έχω πάει σε εστιατόρια και εστιατόρια, σαν και αυτό δεν έχω ξαναδεί. Η μία φεύγει. Εσύ είσαι ντυμένη σαν να βγαίνεις από τεφιλέ. Έχω αρχίσει και τα χάνω πραγματικά. Η Γιώτα έκανε ό,τι μπορούσε, όμως δεν ήταν αρκετό για να πείσει τον κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε? Μπα, το αδειάσαμε το πιάτο. Έχω ένα καλό και ένα κακό νέο. Ποιο θέλετε να ακούσετε πρώτα? Το καλό. Το καλό. Το πιάτο είναι άδειο. Το κακό είναι το εξής. Δεν είναι κανείς, αλλά κανείς διαθέσιμος. Πάντως νομίζω ότι εδώ κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Αν διατηρήσετε την ποιότητα σε αυτά τα επίπεδα, είμαι σίγουρος που ο κόσμος θα το εκτιμήσει και θα πάτε πολύ καλά. Εγώ νομίζω τελείωσα, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι, τι να κάνω άλλο. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Το φαγητό ήταν εξαιρετικό. Σίγουρα θα ξανάρθω. Ο χώρος ήταν τέλειος. Και τα φαγητά πάρα πολύ ωραία. Και καινούριες γεύσεις. Σήμερα δεν είχαμε τον κόσμο που περιμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα. Ο Έκτορας μας έδωσε πολύ καλές και χρήσιμες συμβουλές. Ελπίζουμε ότι από αύριο θα ξημερώσει μια άλλη καλύτερη μέρα. Σε αυτή τη ζωή τίποτε δεν χαρίζεται. Όλα κερδίζονται. Είναι η πρώτη φορά που φεύγω από ένα χώρο που το μέλλον του είναι αβέβαιο. Εύχομαι να πέσω έξω. Τρεις εβδομάδες μετά, η Βίκη διατήρησε όλες τις αλλαγές που έγιναν στο χώρο στη διάρκεια της παρουσίας του Έκτορα Μποτρίνη. Η Λίλη είναι πλέον επικεφαλής στην κουζίνα και επιλέγει φρέσκα υλικά. Τα πράγματα στο μαγαζί έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Πλέον εγώ δουλεύω μόνο μου στην κουζίνα και τα πράγματα τώρα που φτιάχνουμε είναι φρέσκα και όλα πιστεύω πως θα πάνε καλά. Η ιδιοκτήτρια φροντίζει για τη φιλοξενία των πελατών, ενώ παράλληλα ενδιαφέρεται και για τις ανάγκες της κουζίνας. Η Ίντα επέστρεψε στο δυναμικό του εστιατορίου και εργάζεται πια με μεγαλύτερο επαγγελματισμό. Με τις κοπέλες πια έχουμε κόψει τις πολύ πολύ φιλικές σχέσεις. Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει διαφορετικά για να αποδώσει καλύτερα το μαγαζί και γενικά η δουλειά. Είναι ευχάριστο ότι η Βίκη συνειδητοποίησε πως μόνο αν καταργήσει τα κατεψυγμένα θα μπορέσει να ξαναφέρει κόσμο στο μεζοδοπολείο της. Αν συνεχίσει έτσι, αντιμετωπίζει το μαγαζί της με επαγγελματισμό και διατηρήσει σωστές αποστάσεις από το προσωπικό της, είμαι σίγουρος πως το μεζοδοπολείο της θα ανακάμψει. Την επόμενη εβδομάδα, ένα εστιατόριο στο Βαρνάβα έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Ο Θανάσης και η Γαριφαλιά έφτιαξαν αυτή την επιχείρηση με μελλοντικό στόχο να εξασφαλίσουν στο γιο τους ένα καλύτερο μέλλον. Όμως ο Δημήτρης προσέλαβε για σερβιτόρους δύο κολλητούς του φίλους, με αποτέλεσμα η δουλειά να μπαίνει πάντα σε δεύτερη μοίρα. Είναι φίλοι μου, Έκτορα, είναι φίλοι. Γιατί δεν είναι φίλοι σου, κάτσε να σε. Στο εστιατόριο, οι σερβιτόροι κάνουν ό,τι θέλουν, φέρνοντας τους γονείς του ιδιοκτήτη σε απόγνωση. Οι εντάσεις και οι καυγάδες είναι καθημερινό φαινόμενο. Εφάτη είναι εσύ τότε. Θα ανταπεξέλθει στην πρόκληση ο βραβευμένος μας σεφ. Εφιάλτης στην κουζίνα.